η Σάνα Χόρβιτς γεννήθηκε το 1932 στην Αμερική και πέθανε το 2013. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 δημιούργησε συνθέσεις που βασίζονται πάνω στη λογική και την αριθμητική με σκοπό να αποδώσει έννοιες όπως ο χρόνος, ο ρυθμός και η κίνηση. Τα χαρτιά που χρησιμοποιούσε είχαν ήδη κάναβο. Κάθε τετραγωνική ίντζα διαιρούνταν σε 64 τετράγωνα και σε όλη την καριέρα της χρησιμοποίησε μόνο 8 χρώματα. Αυτές οι αυστηρές δομές είχαν για εκείνη ένα απελευθερωτικό αποτέλεσμα. Το να περιορίζεις τις επιλογές σου, έλεγε, σου δίνει δύναμη. Μέσα από τα έργα της προτείνει μια νέα καλλιτεχνική διάλεκτο, ευέλικτη και αφηρημένη, που μπορεί να συνομιλήσει με τη μουσική και το χορό. Σωνακινατόγραφη είναι ο νεολογισμός που προτείνει για τη συνθετική της μέθοδο, όρος που υποδηλώνει τη σημειωτική ήχου και κίνησης, ενώ τα έργα που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο συχνά θυμίζουν μουσικές παρτιτούρες για πιάνο. Στα έργα που βλέπουμε εδώ, η καλλιτέχνης πειραματίζεται με ακριβείς επαναλήψεις απλών γεωμετρικών σχεδίων που καταλήγουν σε τελικά τα μοτίβα. Ο Ευγένης Κοσλόφ γεννήθηκε στη Ρωσία το 1955. Το άλμπουμ Leningrad είναι μια συλλογή 250 σχεδίων με μελάνη του Κοσλόφ, σχέδια που έκανε σε ηλικία από 12 έως 18 ετών. Ο νεανικός ερωτισμός εμπλουτίζεται όχι μόνο από την φλέγουσα φαντασία του, αλλά και από τη ζωή στο κοινοτικό συγκρότημα διαμερισμάτων όπου ανατράφηκε. Μικρό αγόρι ακόμα, συνόδευε τη μητέρα του στο γυναικείο τομέα, στη σάουνα ή σε διαμερίσματα δεσποινίδων που ετοιμάζονταν για τη βραδινή τους έξοδο. Τα κορίτσια που εμφανίζονται στα σχέδια, γειτόνισές του, πρωταγωνιστούν σε σεξουαλικές δραστηριότητες μέσα στο οικείο σπιτικό περιβάλλον. Αυτά τα σχέδια πηγάζουν από την ερωτική λαχτάρα ενός μικρού αγοριού που, έχοντας δουλέψει, αντιγράφοντας τα αριστουργήματα του Ερμιτάζ, κατάφερε να αποδώσει τον πόθο του με μελάνη και χαρτί. Τα σχέδια είναι εκπληκτικά σαφή και είναι οι προσωπικές φαντασιώσεις ενός νεαρού καλλιτέχνη μέσα από το αντρικό εγώ του. Ο Enrico Bai έζησε από το 1924 ως το 2003 στην Ιταλία. Καλλιτέχνης και θεωρητικός, ήταν ένας πληθωρικός εικονοκλάστης, ασεβής και ανορθόδοξος, τόσο ως προς τις πολιτικές του πεποιθήσεις ως αναρχικός, όσο και ως προς τις καλλιτεχνικές του προσεγγίσεις. Αντίθετος απέναντι σε κάθε είδους εξουσία, ο Bai υιοθέτησε μια κοινωνικά ευαισθητοποιημένη, ελεύθερη, εξπρεσιονιστική προσέγγιση. Επηρεάστηκε από τους André Breton και Max Ernst. Συνέχισε την παράδοση των σουρεαλιστών με ένα ύφος παιδικής χαλαρότητας και περιφρόνησης απέναντι σε κατηγοριοποιήσεις. Τη δεκαετία του 60 ξεκινά τη σειρά των κυριών, γυναικεία πορτρέτα πάνω σε ταπιτσαρίες ή υφάσματα φτιαγμένα από υλικά όπως κουμπιά, τρέσες, φούντες, νήματα. Η κομική και απλή αναπαράσταση του σώματος θυμίζει κάτι από μαριονέτες, με τις οποίες ασχολήθηκε πράγματι αργότερα. Στα δείγματα της δουλειάς του που παρουσιάζονται εδώ, χρησιμοποιώντας ταπεινά υλικά του σπιτιού, καταφέρνει μια αφηρημένη ή σχηματική αναπαράσταση του σώματος με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στην Dame de Poitiers, μόνο με μια καμπύλη ενός χινιού αποδίδει πολύ εκφραστικά μια απειλητική διάθεση. Αν και τα υλικά του είναι οικεία και φιλικά, τα έργα του είναι παράξενα, μα και παιχνιδιάρικα. Τέλος, με τα ευτελή αυτά υλικά, μοιάζει να κοροϊδεύει τη σοφαροφάνεια που σύμφωνα με τον Bai αναχέτησε τελικά τη δύναμη της πρωτοπορίας. Ο Τζον Τιάντρεα είναι Αμερικανός γεννημένος το 1941. Είναι σημαντικό μέλος του φωτορεαλιστικού κινήματος που εμφανίστηκε στην Αμερική στα μέσα της δεκαετίας του 60. Αν και ξεκίνησε με ρητίνες, τώρα βάφει μπρούτζινα γάλματα
δίδοντας στην επιφάνειά τους μια σχεδόν ενοχλητική ομοιότητα με το ανθρώπινο δέρμα. Όπως και ο Ντουέιν Χάνσον δουλεύει με εκμαγεία από ζωντανά μοντέλα. Αντίθετα όμως με αυτόν, τα αφήνει σχεδόν πάντα γυμνά. Παρουσιάζει την ανθρώπινη μορφή χωρίς τα αξεσουάρ που θα της απέδιδαν ταυτότητα. Ο Τζον Ντεάντρεα εντυπωσιάζει τους θεατές με την ψευδαισθησιακή πιστότητα στο πρωτότυπο. Ταυτόχρονα σχολιάζει την ιστορία της τέχνης από τα αναγεννησιακά γυμνά μέχρι τους πίνακες του Μανέ και του Πικάσο. Τα έργα του μοιάζουν με φιγούρες που ακροβατούν ανάμεσα στη ζωή και τη μη ζωή, το έργο τέχνης και το φετιχιστικό αντικείμενο. Η Εύα Κοτάτκοβα γεννήθηκε το 1982 στην Τσεχική Δημοκρατία. Στη δουλειά της εξετάζει ιδρύματα και συστήματα πειθαρχίας από νηπιαγωγεία μέχρι φυλακές και μελετάει πώς μπορούν αυτά τα συστήματα να διαμορφώσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Χρησιμοποιώντας, όπως η ίδια δηλώνει, μια αρχαιολογική προσέγγιση, ανατέμνει αυτούς τους μηχανισμούς, υπογραμμίζοντάς τους μέσα στην καθημερινότητα, χρησιμοποιώντας συχνά την προσωπική της εμπειρία και μνήμη ως αφετηρία. Στο έργο της Assigned Gagging, έργο του 2011, δούλεψε με τροφίμους του Ιδρύματος Gagging στην Αυστρία, ίδρυμα γνωστό στην ιστορία της τέχνης για το ρόλο που έπαιξε στην ανάπτυξη του κινήματος Αγβγούτ. Την ενδιέφερε η τέχνη των ψυχικά ασθενών και οι κόσμοι που μπορούσαν να συνθέσουν μέσα από αυτήν. Παρόμοια, στο έργο Asylum του 2013, η καλλιτέχνη συνεργάζεται με ασθενείς ψυχιατρίου στην ευρύτερη περιοχή της Πράγας, καταλήγοντας σε μια εγκατάσταση που βασίζεται στις κοινωνικές ιεραρχίες και τα μοντέλα επικοινωνίας που παράγονται από τους ασθενείς. Η εγκατάσταση απηχεί έναν εναλλακτικό σωματικό και κοινωνικό σχεδιασμό, ένα όραμα κατακερματισμένης σωματικότητας, αντικατοπτρίζοντας την οπτική εκείνων που υπάρχουν έξω από την κανονικότητα της κοινωνικής οργάνωσης. Ο K.P. Bremer γεννήθηκε στην Ανατολική Γερμανία το 1938 και πέθανε το 1997. Ο ζωγράφος, χαράκτης και κινηματογραφιστής Bremer συνδέεται με τον καπιταλιστικό ρεαλισμό, την ενσάρκωση της pop art που εμφανίστηκε στη Δυτική Γερμανία το 1960 και περιλάμβανε καλλιτέχνες όπως ο Ρίχτερ και ο Πόλκε. Στα κατοπινά του έργα έγινε θέμα του η κριτική ματιά στην επίσημη γραφειοκρατική παρουσίαση δεδομένων. Εστιάζει στους τρόπους που η γραφειοκρατία ισοπεδώνει και απλοποιεί την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας μια πλαστή εικόνα που χαίρει όμως κοινής αποδοχής. Στα έργα που βλέπουμε εδώ, από την περίοδο 1969-1976, παρουσιάζεται το χρώμα του ουρανού ανά μία ώρα. Ημερολόγια του χρώματος του ουρανού που σαρκάζουν την αποστασιοποίηση και την αντικειμενικότητα της γραφειοκρατίας. Αποδίδουν όμως με ευαισθησία τη λεπτή υφή της ατμόσφαιρας που παρουσιάζουν. Η Γκέτα Μπρατέσκου γεννήθηκε στη Ρουμανία το 1926. Ήταν από τις σημαντικότερες μορφές της avant-garde της Ρουμανίας κατά τη δεκαετία του 1960. Οι σπουδές της περιλαμβάνουν εικαστικά και λογοτεχνία. Σύμφωνα με την ίδια, η σημαντική δουλειά της ξεκίνησε στην ηλικία των 44 χρόνων, αφού απέκτησε το δικό της εργαστήριο. Όπως και ο συνάδελφός της Ιων Γκριγορέσκου, αναγκάστηκε λόγω του σοσιαλιστικού καθεστώτος να δουλεύει σε σχετική απομόνωση, ενώ κέρδιζε τα προστοζήν δουλεύοντας ως γραφίστρια. Κατά τη δεκαετία του 70 χρησιμοποιούσε το εργαστήρι της ως σκηνή, δουλεύοντας το φυσικό και τον ψυχολογικό χώρο
σε φιλμ και φωτογραφίες που θυμίζουν έργα των Μπρους Νάουμαν, Ρίτσαρντ Σέρα και Βίτο Αγκόντς. Τα χρόνια 1980-81 δημιουργεί χαλαρά καπιτονέι φάσματα, μετακινούμενοι από το βαθιά προσωπικό σε ευρύτερα θέματα της θηλυκής ταυτότητας. «Mendei Calesthetic Moves» είναι ο τίτλος τους. Δανείζονται ποιότητες από παραδοσιακά εργόχειρα, ενώ εκφράζουν στοιχεία της Μίδιας, μία από τις πιο περίπλοκες θηλυκές φιγούρες της κλασικής μυθολογίας. Με λυκοειδείς γραμμές νημάτων δημιουργεί κεφάλια ή χάρτες νησιών. Για την Μπρατέσκου, τα κολάζ αυτά εμπνέουν μία μορφή αποστασιοποιημένης όρασης, μία πνευματική στάση που της προσφέρει περισσότερη ελευθερία δράσης. Ίσως χάρη σε αυτή την κατάσταση αυτοσυγκέντρωσης, μέσα από την οποία δημιουργήθηκαν τα έργα, μας παραπέμπουν στην Πινελόπη και μπορούν να χαρακτηριστούν ως δημιουργήματα αφιερωμένα στην πίστη και την ανάπτυξη. Ο Ματ Μιούλικαν γεννήθηκε στην Αμερική το 1951. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 δημιουργεί ένα σύστημα από σημεία, σύμβολα και εικόνες. Χαρτογραφεί τον κόσμο και μελετά τη διάκριση μεταξύ βιωμένης εμπειρίας και αντικειμενικής πραγματικότητας. Φτιάχνει σχέδια, χάρτες και διαγράμματα, αποδίδοντας αφηρημένες έννοιες όπως θάνατος, παράδεισος, πολιτισμός. Οι χώροι αυτοί κατοικούνται από μια φιγούρα των Γκλεν και προσπαθούν να δώσουν μια πλήρη απεικόνιση του σύμπαντος, ενώ σιωπηρά αποδέχονται τον δοκιχωτισμό ενός τέτοιου εγχειρήματος. Ο Ματ Μιούλικαν συμμετέχει ο ίδιος σε performance, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση τρανς, κυριευμένος από μια άλλη ύπαρξη, όπως λέει ο ίδιος, με συμπεριφορές που αντιστοιχούν ακόμα και σε ψυχωτικές καταστάσεις. Επίσης δημιουργεί σχέδια αφηρημένα ή καταλόγους φανταστικών εστιατορίων ή εικόνες κειμένων με φράσεις όπως «Μου αρέσει να δουλεύω για την αλήθεια και την ομορφιά». Τα έργα αυτά παρουσιάζονται σε χαόδη περιβάλλοντα και χαρτογραφούν τη συνθετότητα του κόσμου του καλλιτέχνη. Η Γκουο Φέγγι γεννήθηκε στην Κίνα το 1942 και πέθανε το 2010. Εργαζόταν ως τεχνικός σε μονάδα παραγωγής καουτσού, όταν σε ηλικία 39 ετών αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω αρθρίτιδας. Στην προσπάθεια να μειώσει τους πόνους από την πάθησή της, μοιήθηκε στο Qigong, ένα σύστημα ασκήσεων με ρίζες στην αρχαία κινέζικη φιλοσοφία. Μετά από πολλά χρόνια μοίησης στις αρχαίες τεχνικές, βίωσε ένα όραμα και άρχισε να ζωγραφίζει με φρενήρι ρυθμό στα τυπικά για την Κίνα ρολά χαρτιού με μολύβι ή μελάνι, σχέδια γεμάτα πυκνές γραμμές. Ολοκλήρωσε πάνω από 1000 τέτοια σχέδια. Η Γκουο Φέγγι θεωρούσε τις ζωγραφιές της προέκταση της τεχνικής Qigong και θεωρούσε πως η πηγή των σχεδίων δεν είναι η ίδια, αλλά θεϊκή. Τα θέματα της πάντα σχετίζονται με την Κινέζικη παράδοση. Αθελά της λειτουργήσε σαν θεματοφύλακας της παράδοσης αυτής σε μια συνεχώς μοντερνοποιημένη Κίνα. Εκείνη πάντως αποποιήθηκε αυτό το ρόλο, λέγοντας πως τα έργα της δεν έχουν να κάνουν με τη διαφύλαξη της παράδοσης, αλλά με τις αόρατες δυνάμεις που ορίζουν το ατομικό και το συλλογικό πεπρωμένο. Προς το τέλος της ζωής της απέκτησε φήμη μάντισας και θεραπεύτριας. Εκείνη έμεινε πάντα ταπεινή δηλώνοντας «Ζωγραφίζω επειδή δεν γνωρίζω. Ζωγραφίζω για να μάθω». Ο Μόρτον Μπάτλετ γεννήθηκε στην Αμερική το 1909. Όταν πέθανε το 1992, άφησε πίσω του μια συνήθιστη συλλογή, χειροποίητες κούκλες τυλιγμένες σε μαύρες εφημερίδες. Μαζί τους υπήρχαν σωροί με ασπρόμαυρες φωτογραφίες που τις δείχνουν σε περίπλοκα σκηνοθετημένα ταμπλό, γυμνές ή με τα χειροποίητα ρούχα τους. Πριν από τον έμπορο αντικών που τις ανακάλυψε, σχεδόν κανείς δεν ήξερε για τις κούκλες αυτές.
Ο καλλιτέχνης ήταν υιοθετημένο παιδί πλούσιας οικογένειας στη Βοστόνη. Είχε την ευκαιρία να σπουδάσει σε επιφανή εκπαιδευτικά ιδρύματα και να παρακολουθεί εκθέσεις τέχνης. Η σχέση του πάντως με τα δικά του γλυπτά έμεινε μυστική για πάνω από 30 χρόνια. Έφτιαχνε τις κούκλες πρώτα σε πυλό, μετά με καλούπια σε γύψο και τέλος τις έβαφε με νατουραλιστικά χρώματα. Ο Κάιο Τζεϊκέρε γεννήθηκε το 1930 και μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό της Νιγηρίας. Ήρθε σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας σε ηλικία 20 ετών. Δούλεψε ως φωτογράφος για την κυβέρνηση και τον πρώτο τηλεοπτικό σταθμό στην Αφρική. Από τη δεκαετία του 60 αρχίζει η προσωπική του δουλειά στο πλαίσιο της μελέτης του νιγηριανού πολιτισμού στην μεταπικιακή εποχή. Ένα μέρος της δουλειάς του που τον απασχόλησε για 40 περίπου χρόνια ήταν η φωτογράφηση των περίτεχνων χτενισμάτων των γυναικών της χώρας του. Η διακόσμηση αυτή, που μπορεί να χρειάζεται μέρες ή και εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, συχνά δηλώνει κοινωνικά χαρακτηριστικά, άλλοτε συνοδεύει τελετουργικά δρόμενα και άλλοτε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η δουλειά του επιπλέον κατάφερε να καταγράψει τις αλλαγές που συνέβησαν με το πέρασμα του χρόνου, δηλαδή τη μεταμόρφωση των μεμονωμένων ατόμων, καθώς η χώρα όδευε στην αυτονομία και την εθνική κυριαρχία της.